Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού είστε να μας είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ που ήρθατε. Παρακαλώ. Όλα καλά. Εδώ. Ναι, καλά, πολύ καλά. Τι κάνετε? Είμαι καλά, εξαιρετικά. Καλή περίοδος. Πολύ καλή τώρα. Γενικότερα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Καλά, ναι, λέω σε προσωπικό επίπεδο, εσείς. Σε προσωπική, ναι, πολύ καλή. Πολύ περίεργος. Γιατί? Γιατί είναι όλα τόσο μαύρα γύρω μας που είναι και λίγο περίεργο να λες, εγώ είμαι εξαιρετικά. Τελικά, ναι, αισθάνεσαι και τύψεις. Ναι. Λες μήπως πηγαίνει και κάτι μετά, αν πω ότι είμαι και καλά. Όχι, και... τέτοια δεν έχω. Δεν έχετε προλήψεις. Ναι, όχι, και αλλά... τον κατεμιά σου που λέμε όχι. Όχι. Απλά αισθάνεσαι λίγο δύσκολα, γιατί... Συγκριτικά με το τι συμβαίνει γύρω. Και αυτό δεν μπορεί να με επηρεάζει και κάπως. Έτσι, ναι. Καλά, δεν γίνεται, προς Θεού. Εσείς τώρα από το παρατεταμένο άραγμα, εισαγωγικά, στην Τίνο, στα Ιστέρνια. Σας είχα δει μια φορά. Το καλοκαίρι εκεί. Είχαμε, το Σεπτέμβριο φέτος είχαμε έρθει για πρώτη φορά. Μας άρεσε πάρα πολύ και στην ίδια ταβέρνα τρώγατε σε μια άλλη παρέα. Και όλοι λέγανε, είναι εδώ, είναι απέναντι και τρώει η Άννα Παναγιώτοπουλ. Και κοιτούσαμε όλοι. Εγώ θα προσέχω την φωτογραφία και έλεγα, πού δεν κατάφερα να σας. Εσάς είναι ο τόπος σας τώρα εκεί ουσιαστικά, έτσι. Ναι, δεν έχω καμία σχέση. Όχι, πήγατε για διακοπές και μείνατε. Ναι, πολλά χρόνια όμως, 20 χρόνια. 20 χρόνια τώρα πάτε συνέχεια εκεί. Ναι, πιο πολλά από εκεί. Ναι, γύρω στα 20. Και υπάρχουν και περίοδοι που μένετε πολλούς μήνες σε Ρίγη. Έχω μείνει και 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο χωρίς να κατέβετε καθόλου Αθήνα, έτσι. Όχι καθόλου. Αλλά. Κατέβαινα και κάτι εκπομπέ που στην είχα στην ΕΡΤ. Κατέβαινα τσέκαρα και ξαναγύριζα. Πώς είναι η ζωή εκεί? Όνειρο. Ναι. Όνειρο. Καταρχήν εντάξει, εγώ είμαι και ένα άνθρωπο που δεν. Ουσιαστικά εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Όταν είμαι στην Αθήνα, δεν έχω πραγματική ζωή. Mm. Δηλαδή, δουλεύετε συνέχεια. Δούλευα τηλεόραση πάρα πολύ. Θέατρο πολύ. Θέατρο. Δεν είχα σχέση με την πραγματική ζωή. Δηλαδή, το να πλύνω ένα πιάτο, να μαγειρέψω για να φάω, να στρώσω το κρεβάτι μου. Καμία σχέση με όλα αυτά. Mm. Εκεί λοιπόν ανακάλυψα καταρχήν αυτό. Το τι είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου. Να φτιάχνεις πράγματα για τη ζωή σου, για σένα. Και όχι. Να παριστάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, τι κάνετε εσείς στην καθημερινότητα, σε μια καθημερινή μέρα, σε δίνω τι κάνετε, ας πούμε. Ανάλογα, καλοκαίρι ή χειμώνα, έχει διαφορά. Επειδή μου αρέσει το καλοκαίρι, να το πάμε σε καλοκαίρι. Καλοκαίρι, ξυπνάω πολύ πρωί, βγάζω τα σκυλιά μου βόλτα. Πόσα έχετε? 2. Ναι. Μετά παίρνω τον καφέ μου και πάω στην παραλία και παίρνω τον καφέ μου, ξαναγυρνάω σπίτι, μαγειρεύω. Πάμε για μπάνιο παρέα όλοι μαζί οι φίλοι, σε διάφορες παραλίες. Και το χειμώνα που είναι πιο δύσκολο, που δεν υπάρχει το κομμάτι του μπάνιου, ας πούμε. Πάω και στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζω, το οποίο είναι τεράστια εμπειρία, διότι δεν την είχα καθόλου. Εδώ δηλαδή δεν ξέρω να πάω. Αθήνα δεν έχετε πάει ποτέ στο σούπερ μάρκετ. Όχι ποτέ, αλλά δεν έχω ένα σούπερ μάρκετ να ξέρω που είναι τα πράγματα να πάω να ψωνίσω. Ενώ εκεί είναι. Είναι το μέρος που τα ξέρω όλα. Άρα έναν άλλον τρόπο ζωής ουσιαστικά γνωρίζετε. Εντελώς άλλο. Και επίσης μια επαφή με τη φύση που επίσης είχα να τη νιώσω από παιδί, ας πούμε. Ναι, μεν είναι η Τίνος, αλλά είχατε την ευκαιρία εκεί να ζήσετε κάτι διαφορετικό. Σαν από κανονικός άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Και το χειμώνα είναι επίσης. Δεν είναι πιο δύσκολο. Περπατάμε, όχι. Περπατάτε πολύ, Περπατάμε, έχει μονοπάτια η Τίνος εξαιρετικά. Mm. Τα οποία το καλοκαίρι δεν μπορεί να τα κάνει γιατί έχει φίδια. Βέβαια. Και τα κάνουμε το καλοκαίρι, το χειμώνα. Με τι παρέα? Είναι φίλοι εκεί, στο χωριό που μένω. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι από την Αθήνα και έχουν επιλέξει να ζουν εκεί. Μόνιμα. Μόνιμα. Που είναι καλλιτέχνες περισσότεροι, μουσικοί, ζωγράφοι. Οπότε αυτοί μπορούν να κάνουν και την τέχνη τους εκεί, δηλαδή μπορούν να αυτοί γράψουν μουσική, μπορούν να ζωγράφουν. Εσείς όμως δεν μπορείτε να παίξετε εκεί. Να εγώ πέρσι. Όχι το χειμώνα, τον προηγούμενο που έμεινε εκεί, για να έχω κάτι να ασχολούμαι, έκανα θεατρικά σεμινάρια στα παιδιά της σχολής. Αλήθεια. Ναι, στα παιδιά της σχολής του Πύργου, που έχει μια σχολή καλών τεχνών. Ωραίο. Τυχερή. Ναι, ναι. Βέβαια, τα παιδιά πολύ τυχερά. Ναι. Πάντως, έτσι πως το περιγράφετε, όλοι θα θέλαμε κάποια στιγμή να έχουμε ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Αλλά είναι και πολυτέλεια, γιατί... Είναι πολυτέλεια. Πρέπει να έχεις ένα σπίτι, πόσο καλό... Δηλαδή, όχι, και πρέπει να έχεις και λεφτά να ζεις. Και λεφτά για να ζεις πως θα πας στο σούπερ μάρκετ, ναι. Πόσο στάδιο. Δεν θα πας στο σούπερ μάρκετ.
Σωστό. Και θυμάμαι, συγγνώμη, πρώτα απ' όλα η ταβέρνα, εγώ τότε, όταν σας συναντήσαμε, ήταν οι αρχές της εγκυμοσύνης. Και η καημένη πήγαινε, ερχόμουν στην τουαλέτα και το έχω ακόμα στο μυαλό μου πότε θα ξαναπάμε σε εκείνη την ταβέρνα, γιατί είχε εκπληκτικό φαγητό, αλλά δεν το ευχαριστήθηκα. Και εσείς ήσασταν μια τεράστια παρέα. Ναι. Πολλά άτομα. Φίλοι, ναι. Με τους ντόπιους εκεί. Πολύ καλή σχέση. Σας θεωρούν δικιά τους. Αυτό επίσης είναι ένα ότι. Δεν υπάρχει, ας πούμε, το αυτός είναι διάσημος, αυτός δεν είναι. Είμαστε όλοι ένα πράγμα. Εγώ θέλω λίγο τώρα πριν πάμε σε αυτά. Δεν είμαι η μόνη που είμαι αναγνωρίσιμη. Εμείς με το που φτάσαμε, όλοι λέγανε στα διπλανά τραπέζια. Εγώ θέλω να πάω λίγο επειδή διάβασα. Ήταν ξένη, δεν ήταν ταινιακή. Ναι, σωστό. Διάβασα το βιογραφικό σου και μου έκανε εντύπωση γιατί δεν το έχω ακούσει ποτέ. Εντάξει, θα το έχετε ξαναπεί προφανώς, εγώ δεν το έχω ακούσει. Ότι σας είχαν στείλει οι γονείς σας, μικρή, ούσα, στην Ελβετία για να σπουδάσετε. Ναι. Σε σχολεία αυτά που στέλνουν τα παιδιά εσόκλειστα κτλ. Όχι. Είχα τελειώσει το σχολείο. Ναι. Α, για να κάνετε πανεπιστήμιο εκεί. Όχι ακριβώς πανεπιστήμιο, αλλά μια σχολή. Τι σχολή? Σύστημα Νταλγκρόζ, δεν υπάρχει πια εδώ στην Ελλάδα αυτό. Κίνησης. Ακίνησης. Ναι, και εσείς... Για να γίνω δασκάλα δηλαδή. Για να γίνετε δασκάλα. Ναι. Και το σκάσατε εσείς. Ναι, γύρω πίσω. Στους πόσους μήνες δηλαδή το σκάσατε? Α, με το καλοκαίρι με στείλανε. Πήγα στη Στένιβερστέ, έκατσα ένα μήνα. Μετά ήταν ένας φίλος μου, δηλαδή, και τον πήρα. Πήγαμε στην Ιταλία. Ναι. Όπου ζούσε η αδερφή μου στην Ιταλία τότε. Και κάναμε βόλτες εκεί. Αυτό γύρισα πίσω, θα του πάμε να πεθάνει. Γιατί μπροστά τη. Να διαβάζω την Ηλέκτρα. Γύρισε δηλαδή από τις διακοπές και εκείνη και με βρήκε σπίτι. Γιατί δεν με αφήνανε να γίνω ηθοποιός. Η αλήθεια είναι ότι μου είχε πει η μητέρα μου ότι έπρεπε να πήγαινε στην Ελβετία σε μια δραματική σχολή. Α. Και δεν είχε στη Γενέβη δραματική σχολή. Γι' αυτό η Ελβετία γιατί τους είχε κολλήσει, επειδή ήταν. Γιατί αυτή η σχολή, εγώ έκανα από 2 χρονών αυτό το σύστημα Νταλγκρόζ, ένα σύστημα ρυθμικής, το οποίο μου έχει κάνει και πάρα πολύ καλό. Γιατί. Έρχεσαι σε επαφή με το ρυθμό, έχει να κάνει η μουσική με το σώμα, πώς την ακολουθείς κτλ. Και ήταν θετικό πράγμα αυτό, αλλά κάποια στιγμή αποφασίσανε ότι επειδή ήθελα να γίνω ηθοποιός, με πιέζανε εδώ να πάω στο πανεπιστήμιο. Εγώ δεν ήθελα καθόλου να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Και είπα εντάξει, κάνε αυτό, να έχεις ένα δίπλωμα, ρε παιδί μου, γιατί πού ξέρουμε αν κάνεις για ηθοποιός. Αυτό ήταν το θέμα της μητέρας μου. Δεν ήταν ότι η ηθοποιή χαλιά. Ότι μπορεί και να μην κάνατε για αυτό. Ότι δηλαδή. Αν δεν κάνεις, τι κάνεις στη ζωή σου, ας πούμε. Εγώ θέλω να δουλέψεις. Δεν θέλω να. Πώς θα ζήσεις. Να εξαρτάσεις. Προχωρημένη πάντως που σας είπα να πάτε στο εξωτερικό να σπουδάσετε. Και η αδερφή μου σπουδάζει στο εξωτερικό. Δεν είχε τέτοιο πρόβλημα. Οι γονείς, ναι, λέω. Η μητέρα μου, ο πατέρας μου δεν ζούσε μαζί μας. Α, είχανε. Μάλιστα. Μάλιστα. Και εσείς από πολύ, δηλαδή με το που δώσατε κατευθείαν εξετάσεις στο εθνικό, περάσατε. Ναι. Έτσι και εκεί γνωριστήκατε με το Φασουλή, ήταν συμμαθητές. Ναι, ναι. Αλήθεια. Βέβαια. Και ιδρύσατε μαζί. Δεν το ιδρύσαμε εμείς. Το Ελεύθερο Θέατρο ήταν, είμαστε μια ομάδα παιδιών που δεν ήταν από τη δική μας τάξη, ήταν από την πιο πριν από εμάς. Και μάλιστα όταν ξεκίνησε το Ελεύθερο Θέατρο, ο Σταμάτης ήταν φαντάρος. Και εγώ δούλευα σε άλλη δουλειά. Δεν είμαστε στην πρώτη παράσταση. Δεν είστε στην πρώτη παράσταση. Αλλά είμαστε μέσα σε αυτό το πράγμα έτσι κι αλλιώς από τη σχολή, ας πούμε, είχαμε. Και μετά η μία επιτυχία να διαδέχεται την άλλη με πολύ σημαντικούς ρόλους, με τεράστιες επιτυχίες. Δεν έγινε αμέσως αυτό βέβαια. Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Γιατί? Στο Ελεύθερο Θέατρο. Γιατί καθόμαστε και δουλεύαμε ώρες ατέλειωτες, μέρες, μήνες. Διάφορα θέματα όπως την αποστασιοποίηση, την επιθεώρηση. Δουλεύαμε 3 χρόνια πριν κάνουμε επιθεώρηση. 3 χρόνια για να. Δουλεύαμε θεωρητικά το πώς είναι, τι είναι, πώς ήταν τότε. Ακούγαμε παλιά κομμάτια, το Μαυρέα, ξέρω εγώ, και κάναμε πολλή δουλειά. Και μετά αποφασίσαμε να γράψουμε για να παίξουμε επιθεώρηση. Τι έλεγα. Και αυτό πολυτέλειο μου φαίνεται για τότε. Τότε δεν ήταν πολυτέλεια. Για μένα πιθανά να ήταν, γιατί εγώ δεν είχα οικονομικό πρόβλημα. Εγώ ήμουν και παντρεμένη ήδη, μόλις τσάκπαμ τα κανόλα. Παντρευτήκατε μικρή εσείς? Πολύ μικρή και πολύ μικρή έκανα και το παιδί μου. Α, ναι? Ναι, ήμουν η πρώτη διδάξασα από όλους. Τέλος πάντων. Και. Τι έλεγα τώρα. Ότι είπε ότι ήταν πολυτέλεια. Ήταν δύσκολο. Ναι, μα δουλεύανε σε οικοδομές. Να δουλεύανε σε οικοδομές, δουλεύανε σε εστιατόρια, σε μπαρ. Δηλαδή δεν ήταν κανένας αραχτός, αλλά μας ενδιαφέρε πολύ αυτό που κάναμε. Η τηλεόραση πότε ήρθε? Με τη Μαντάμ Σουσού.
Μέχρι τότε είμαστε όλοι πάρα πολύ κάθετα ενάντια στην τηλεόραση. Τώρα κάνουμε... μιλάτε, νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και πλάνα τμήματα. Αν έχουμε να τα δείξουμε, παρακαλώ, τώρα που μιλάμε για το. Για πείτε. Και έγινε αυτό. Εμείς είχαμε... ήσασταν ενάντια, δηλαδή θεωρούσατε ότι δεν είναι τόσο ποιοτικό το να. Ναι, δεν κάνουμε τηλεόραση. Εμείς είμαστε του ποτέ. Αυτού. Από άποψη. Ναι, από άποψη. Και εσάς ποιος σας έπεισε. Να βλέπουμε τώρα πλάνα τμήματα. Όλα παίρνουν καλό. Εμείς θέλαμε τότε κάποια στιγμή να κάνουμε τη Μαντάμ Σουσού στο θέατρο και να την παίξω εγώ. Και δεν μας τη δώσανε. Δεν μας την έδωσε η σύζυγος του Δημήτρη Ψαφά. Και δεν την κάνουμε. Και μετά με φωνάζουν εμένα στην τηλεόραση να κάνω τη Σουσού. Λέω, δεν γίνεται αυτό, θα το κάνω. Ήταν δηλαδή όνειρο ζωής σου. Ο ρόλος. Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία όλο αυτό, γιατί μετά δεν υπήρχε. Φύγανε αυτοί που ήταν. Ήταν σε μια περίοδο που πηγαίνανε διάφοροι καλλιτέχνες στην τηλεόραση, σκηνοθέτες, ξέρω εγώ, κάνανε διάφορα όνειρα, δεν τους πετυχαίνανε και φεύγανε. Ναι, αλλά αυτό είχε πάει πολύ καλά. Γιατί φύγανε? Πολύ καλύτερα. Όχι, δεν είχε ξεκινήσει μετά, μισό. Τι εννοείται τότε ότι φύγανε? Με φωνάξανε. Ναι. Κάποια στιγμή χαθήκανε μετά. Βλέπω έναν από αυτούς, λέω, πλάκα μου κάνατε όλοι, φύγαμε εμείς από την FGO. Α, είχε γίνει η πρόταση και μετά σταμάτησε, πάγωσε το. Μετά πάει ένας άλλος, επίσης, τον οποίο τον ήξερα και αυτόν πολύ καλά, και με παίρνει και μου λέει, βρήκα αυτό και με ενδιαφέρει. Ξεκίνησε πάλι η ιστορία, μετά με παίρνει, μου λέει, ξέρεις, δεν έχω τα δικαιώματα. Λέω, πάρτε τα, τι να κάνω εγώ δηλαδή τώρα. Πήρε και του λέει, ποια είναι αυτή που θα το κάνει και τα λοιπά, του είπε η κυρία Ψαθά. Καλημέρα σας. Και λέμε θα γίνει και μετά πήγε η Ελβίδα, η Ράλη. Η σύζυγος του Ψαθά γιατί δεν ήθελε? Δεν με ήξερε. Και λέει, ποια είναι αυτή που θα κάνει? Ήθελε μια πιο... Προφανώς. Ναι. Τι είναι αυτή τώρα, ούτε ήξερε τι είναι το ελεύθερο θέατρο. Μια μεγάλη γυναίκα ήταν, γιατί να δώσει την Παντάμι σου έτσι? Και πήγε η Ελβίδα και το πρότεινε και της είπαν από την ΕΡΤ ότι είμαστε υποχρεωμένοι στην Παναγιωτοπούλου. Αυτή, οκ. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι μετά θα φανταζόταν ότι έχω φοβερά μέσα. Για να επιμένετε τόσο πολύ από το θέατρο και μετά στην κρατική. Εντάξει, μετά έχετε χαρίσει από τις απίστευτες στιγμές στους τηλεθεατές με φοβερές επιτυχίες. Έχουμε νομίζω και ένα βιντεάκι με επιτυχίες του Μέγκα, που κάνετε στο Μέγκα. Πριν περάσουμε σε αυτό να κάνω μια ερώτηση. Βέβαια. Βλέποντας τώρα τα πλάνα. Τι σκέφτεστε? Κάποια έτσι πλάνα στιγμιότυπα από τη Μαντάμ Σουσού? Δεν τα είδα καταρχήν. Αλλά κοιτάξτε, η Σουσού είναι ένα πράγμα που καταρχήν με έκανε να αγαπήσω την τηλεόραση. Ύστερα ήταν ένα πράγμα που είχα περάσει τόσο πάρα πολύ ωραία κάνοντάς το. Και ξέρετε, τότε δεν μας ενδιαφέρει η ακροαματικότητα καθόλου. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που είχε να κάνει με το θα συνεχίσει, δεν θα συνεχίσει, είναι, δεν είναι, επιτυχία. Ήτανε, περνάγαμε τόσο καλά όλοι που την κάναμε τη Σουσού. Και αυτό. Και όταν ξεκίνησε μέσα, την είχαν βάλει απέναντι από το Μουντιάλ και πήγε άπατη. Α, ναι. Απέναντι, ναι, από? Από το Μουντιάλ. Ξεκίνησε Πάσχα, μετά το Πάσχα. Και είχε Μουντιάλ και δεν πήγε καθόλου. Και βάλανε το δεύτερο κύκλο το Σεπτέμβριο. Όπου έσχισε. Πήγε πάρα πολύ καλά και το ξαναβάλανε στην αρχή. Μετά αναθεωρήσατε την άποψή σας για την τηλεόραση που λέγατε ότι ήταν αρνητική, ότι δεν είναι εύπεπτο, ότι δεν είναι ποιοτικό. Βέβαια, έξω και έκανα τόσο πολύ τηλεόραση μετά. Τώρα γιατί δεν κάνετε τηλεόραση? Τώρα πια νομίζω ότι μου έχει τελειώσει η τηλεόραση. Τι εννοείται ότι έχει τελειώσει, δεν θέλετε εσείς δηλαδή? Ούτε εγώ θέλω, ούτε η τηλεόραση θέλει νομίζω. Η τηλεόραση δεν θέλει νομίζω ότι δεν έχω. Δεν ξέρω ότι τώρα δεν θα είναι σας πω. Η καιρή είναι πολύ δύσκολη τώρα, όπως όλοι ξέρουμε. Δεν μπορεί να σας πληρώσει δηλαδή τηλεόραση? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν έχω. Δεν έχω κανένα κασέ που να είμαι. Αλλά δεν έτυχε. Αλλά για να έκανα τηλεόραση θα πρέπει να είναι κάτι που να μου αρέσει πάρα πολύ τώρα πια. Γιατί έχω μεγαλώσει, έχω κουραστεί. Δεν μπορώ να δουλεύω 20 ώρες την ημέρα. Ναι, αλλά τώρα κάνετε θέατρο 7 μέρες τη εβδομάδα όμως. Τι λέτε τώρα? Δεν είναι το ίδιο. Είναι πιο εύκολο. Την ίδια κούραση. Είναι το ίδιο να φεύγεις 8 η ώρα από το σπίτι σου και να γυρνάς 1 η ώρα τη νύχτα. Εδώ πάω στο θέατρο, κάνω την παράσταση. Εντάξει, οκ. Okay. Και σε έναν άνθρωπο που του έλειψε ένας διαφορετικός τρόπος ζωής. Κάνατε πολλές θυσίες για τις επιτυχίες αυτές τις τηλεόρασης? Δεν το θεωρώ θυσία, τίποτα δεν θεωρώ θυσία, γιατί μ' άρεσε που έκανε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, ούτε καν σκεφτόμουν ότι μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτό το καθημερινό, δηλαδή, όμως, που για άλλους είναι αυτονόητο. Ήταν αυτονόητο, ναι. Δεν...
Εσάς τώρα σας κουράζει που ξυπνάτε το πρωί και ερχόστε εδώ και βαφόσαστε και ντυνόσαστε. Το οποίο εμένα τώρα μου φαίνεται ανατριχιαστικό να το κάνω το πρωί-πρωί με τη βλεφαρίδα κάγκελο, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά τότε μου φαινόταν το κανονικό πράγμα. Ναι, αλλά μόνοι σας είπατε όμως ότι πηγαίνοντας στην Τίνο τα τελευταία χρόνια, είδατε ποια είναι η πραγματική ζωή. Ναι. Την οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν τη βιώνατε με την τρέλα όλη αυτή τη τηλεόραση, θεάτρου. Βιώνα όμως άλλα πράγματα. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το ότι το ανακάλυψα και αυτό ήταν μεγάλο σύν στη ζωή μου. Και είναι και ένας σοφός τρόπος για να γερνάς καλά. Ναι. Ναι, το να ανακαλύπτεις πράγματα που νέος. Το σκεφτόμουν πολλές φορές αυτό, ότι αν δεν είχα μεγαλώσει δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, να πάω στην Τίνο. Έχει να κάνει δηλαδή και με την ηλικία. Και βέβαια, δεν έχει. Όταν έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου, δεν σου λείπουν τόσο. Μπορείς να ηρεμήσεις και λίγο, να χαλαρώσεις. Πιο νέος είναι δύσκολο, τουλάχιστον για μένα. Ως μητέρα όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι είχα καλή μητέρα. Γιατί ήμουν. Ένα γιο δεν έχετε. Ένα πόσο χρόνο είναι ο γιος? 37. Πόβο, μεγάλο. Και γιαγιά είναι. Και γιαγιά, ε. Ναι, ναι. Ένα γονάκι. Ωραία, να σας ζήσει. Για πείτε, καλή μητέρα λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι ήμουν καλή μητέρα. Γιατί ήμουν, τον άφηνα πάρα πολύ ελεύθερο. Δηλαδή δεν το πίεσα ποτέ το παιδί μου για τίποτα. Είμαστε φίλοι, μιλάγαμε πάντα και ακόμα μιλάμε. Είναι μηχανολόγος. Άσχετο. Και αυτό επίσης είναι το θεωρώ θετικό, ότι δεν επηρεάστηκε καθόλου. Βέβαια, έχει μια πολύ κακή εντύπωση για το θέατρο γενικώς. Νομίζω ότι όλοι θα πει είμαστε τρελοί. Ναι. Το, ναι. Οι φίλοι σου οι τρελοί, οι άλλοι φίλοι σου οι τρελοί, ο φίλος σου τρελός. Ναι, γιατί ο άνθρωπος που ξέρει καλά μαθηματικά ως μηχανικός και φυσική. Και υπαγωγικό τρόπο σκέψης και φυσική, ναι, θεωρεί όλη την τέχνη, τη θεωρεί λίγο τρέλα. Ναι, είναι ο πιο αυστηρός κριτής, ο πιο αυστηρός κριτής από όλους που έχω στη ζωή μου. Δηλαδή θυμάμαι τώρα στον Μπουφάν της Χάρλι, που ήταν ένας φίλος από την Τίνο, μουσικός, που του άρεσε πάρα πολύ και βγαίνει έτσι και βλέπει το γιο μου στην πρεμιέρα και μου λέει δεν του μίλησα γιατί είπα θα μου πει καμιά βλακεία τώρα και θα τον βρίσω. Και τον κοιτάει από μακριά ο γιος μου και του κάνει όχι, μ' άρεσε. Μην ανησυχείς. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι πολύ αυστηρός. Όμως είσαι στενή μαμά που είναι η μαμά που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Όχι. Δεν του μαγείρευα, δεν του. Αλλά είχα πολύ σχέση μαζί του, δηλαδή δεν τον κοίμιζα το βράδυ που αυτό ήταν πολύ βασικό. Αλλά τότε δεν έκανα και τηλεόραση, όταν έκανα τηλεόραση ο γιος μου ήταν πια, πήγαινε στο γυμνάσιο. Α, πολύ μικρή γίνετε μαμά. Ναι. Πόσο χρονών ήσασταν? 24. Ήσασταν πολύ τόσο. Πολύ μικρή. Και προχωρήσατε δυναμικά, ε. Δηλαδή προχωρήσατε τη δουλειά σας δυναμικά. Αυτό δεν ήταν όρος. Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω το θέατρο για να κάνω παιδί. Ήθελα όμως πάρα πολύ να κάνω παιδί. Είχα τη μητέρα μου. Μέναμε πάνω κάτω με τη μητέρα μου. Να ρωτήσω κάτι, ξέρω τι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, Γιάννη, κάτι τελευταίο. Πώς και δεν κάνατε κι άλλο παιδάκι? Δεν προλάβαινα. Γιατί το κάνατε πολύ μικρή, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή θα μπορούσατε μετά, είχατε μεγάλο περιθώριο. Ναι, αλλά δεν προλάβαινα. Θα το θέλατε, το έχετε σκεφτεί τώρα? Όχι, δεν ήθελε και ο γιος μου. Μια φορά που τον ρώτησα, μου είπε θα το σκοτώσω. Και είπα καλά. Γιατί? Καλύτερα. Να μοιράσει την αγάπη. Ναι, δεν ήθελε. Μαμάς. Ωραία, θες να πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν, θα συνεχίσουμε την πολύ ωραία κουβέντα μας.